Και τώρα, ώρα να φτιάξουμε τη χριστουγεννιάτικη μας γαλοπούλα. Λοιπόν, είναι μια διαδικασία, αλλά μην φοβάστε τίποτε. Θα έχετε, υπόσχομαι, ζουμερή και πεντανόστιμη γαλοπούλα για το χριστουγεννιάτικο σας τραπέζι. Λοιπόν, ξεκινούμε πρώτα με τον βούτυρό μας. Θέλω μέσα σε έναν μπολ να ρίξω το μισό μου βούτυρο. Εδώ έχω 200 γραμμάρια βούτυρο, αλατισμένο, κομμένο σε κομματάκια. Οπότε παίρνω τα 100 γραμμάρια και τα ρίχνω σε έναν μπολ. Πάμε να ρίξουμε μέσα στο βούτυρο μας περίπου 2 κουταλιές σπατζάν ή το φασκόμηλο, 2 κουταλιές θυμάρι και 2 κουταλιές ψιλοκομμένο μαϊντανό. Στο βούτυρο μας θέλω να ρίξω και λίγο ξύσμα φλούδας λεμόνι. Στο μείγμα βουτύρου μας πάμε να ρίξουμε και λίγο αλάτι. Και συνεχίζουμε. Πάμε τώρα στο ταψάκι μας που έχω τοποθετήσει τη γαλοπούλα μας. Αυτή η γαλοπούλα είναι γύρω στα 4,5 κιλά. Και πάμε να ρίξουμε μέσα στην κιλότητα της ένα λεμόνι κομμένο, ένα κρεμμύδι κομμένο και μια ολόκληρη σκελίδα σκόρδο. Τώρα, δέστε τι θέλω να κάνω. Παίρνω αυτό το βούτυρο μου, τον αρωματισμένο, το περνούμε ανάμεσα στη δέρμα και το σώμα του πουλιού και πιέζουμε το βούτυρο αυτό μέσα, μεταξύ το δέρμα και το σώμα, για να πάει παντού. Και αν προσέξετε, με τα δάχτυλα μου τώρα πιέζω το βούτυρο για να απλώσει παντού. Όσο μπορώ, να μεταφερθεί μεταξύ του δέρματος και του σώματος της γαλοπούλας μας. Στο κατσαρολί μας τώρα πάμε να ρίξω τον υπόλοιπο βούτυρο, γιατί θέλω να το λιώσω. Μέχρι να λιώσει ο βούτυρός μας, παίρνω τώρα ένα κομμάτι κουρούκλα και τη βουτάω μέσα σε ζεστό νερό και τη στραγγίζω. Λοιπόν, παίρνω τώρα την βρεγμένη και ζεστή κουρούκλα και βουτάω μέσα στο βούτυρο μας. Και πάμε τώρα με τη βουτυρωμένη αυτή κουρούκλα, την οποία πρέπει να διπλώσουμε έτσι στη μέση, να σκεπάσουμε καλά τη γαλοπούλα. Ό,τι λιωμένος βούτυρος απέμεινε, πάμε να το ρίξουμε πάνω από την κουρούκλα. Πάμε τώρα μέσα στο ταψί μας να ρίξουμε 4 ποτήρια νερό. Και πάμε τώρα να θρηματίσουμε μέσα στο νερό του ταψιού μας 2 κύβους ζωμούς κότας από κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής, χωρίς αλάτι και με αειφόρου καλλιέργειας λαχανικά. Λοιπόν, έτοιμοι τώρα να πάμε στο φούρνο μας. Αρχικά θα ψήσουμε για 45 λεπτά στους 250 βαθμούς. Μετά θα χαμηλώσουμε τη θερμοκρασία στους 180 βαθμούς και θα ψήσουμε για ακόμα 2 ώρες. Να σας πω ότι κατά διαστήματα θα παίρνουμε αυτό το νερό με το ζωμό να περιχύνουμε τη γαλοπούλα μας. Αν δούμε ότι το νερό πάει να εξατμιστεί, προσθέτουμε ακόμη λίγο. Άρα προς το παρόν είπαμε 250 βαθμούς 45 λεπτά, μετά χαμηλώνουμε τη φωτιά για ακόμα 2 ώρες και η γαλοπούλα μας θα είναι έτοιμη. Παιδιά μου, η γαλοπούλα μας έχει γίνει κουκούλιν, όπως λέμε στην Κυπριακή, αλλά θα την αφήσω ακόμα λίγο σκεπασμένη για να πάω να κάνω το gravy μας. Λοιπόν, μέσα σε ένα κατσαρολάκι πάμε τώρα να λιώσουμε λίγο βούτυρο. Μαζί με λίγο αλεύρι. Λοιπόν, μόλις το βούτυρο τραβήξει το αλεύρι, ρίχνουμε μέσα τα ζουμιά από τη γαλοπούλα μας.
λίγο φασκόμηλο και λευκό κρασί. Προσθέτουμε επίσης και νερό για να διαλύσουμε. Για να έχουμε ένα ωραίο ρευστό gravy. Λοιπόν, το gravy μας θέλει λίγο αλάτι και πιπέρι. Λοιπόν, φίλοι μου, η γαλοπούλα μας είναι έτοιμη. Πρέπει, όπως είπαμε, να την αφήσουμε για ένα 15 λεπτό να σταθεί σκεπασμένη και μετά είναι έτοιμη να την απολαύσουμε. Και σας υπόσχομαι, έχει γίνει μαλακότατη και υπέροχη.